Dziękuję bardzo pani przewodnicząca i ostatnia zabierze głos Elena Kontura. Minuta, proszę bardzo. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, κύριοι συνάδελφοι. Ο αντίκτυπος της πανδημίας υπήρξε δυσανάλογα σκληρός για τις γυναίκες και επιδείνωσε τις έμφυλες ανισότητες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι πραγματικά λυπηρό αυτό που ακούσαμε, ότι με βάση τους ρυθμούς προόδου θα χρειαστούμε πάνω από 60 χρόνια για να έχουμε την πλήρη ισότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως επίσης και τα θέματα τα οποία αφορούν τη γυναίκα που είναι πιο εκτεθειμένη στη μερική απασχόληση σε ελαστικές μορφές εργασίας, έχει λιγότερες ευκαιρίες πρόσβασης στην εργασία, γεγονός που εμποδίζει και τις προοπτικές σταδιοδρομίας και το μισθό της αλλά και τη συνταξιοδότησή της. Θεωρώ ότι πρέπει να πιέσουμε περισσότερο τα κράτη-μέλη να εντείνουν τις προσπάθειες για να περιορίσουν τις έμφυλες ανισότητες και θα πρέπει να έχουμε πολύ πιο υψηλούς στόχους και πιο φιλόδοξη ευρωπαϊκή νομοθεσία που θα λαμβάνει υπόψη της και θα προωθεί τη διάσταση του φύλου σε αυτούς τους κρίσιμους τομείς. Ήθελα βέβαια να ρωτήσω την κυρία Σίλη αν θεωρεί ότι υπήρξε ανεπαρκής διαχείριση από τους ευρωπαϊκούς θεσμούς της επιπτώσης της πανδημίας στην ισότητα και έστω και τώρα ποιες είναι οι παρεμβάσεις που άμεσα μπορούν να συμβάλλουν ώστε να αντιμετωπίσουμε αυτή την ανησυχητική εξέλιξη που αποτυπώνει ο δείκτης ισότητας, ειδικά στα κρίσιμα ζητήματα που αφορούν μεταξύ άλλων την εργασία, τον κίνδυνο φτώχειας και την ανθυλιδία.